Να πάμε τώρα στην κυρία Κανέλη. Και ξέρετε, κυρία Κανέλη, λέμε από νωρίς, από όταν έγινε γνωστή αυτή η είδηση που έχει σκιάσει τα πάντα από το πρωί, και όχι μόνο στην Ελλάδα, το επαναλαμβάνω, σε πολλές χώρες του κόσμου, γιατί βλέπουμε τα αφιερώματα τα οποία είναι συγκλονιστικά από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Γερμανία, από την Ιταλία. Και τα λόγια φαίνονται να είναι τόσο φτωχά, τόσο λίγα σε μια προσωπικότητα όπως είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, που ήταν αυτά και άλλα τόσα πολλά. Ποιος ήταν πραγματικά ο Μίκης Θεοδωράκης? Κοιτάξτε, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Και δεν νομίζω ότι προξενεί σε κανέναν έκπληξη. Είναι τέτοια η προσφορά του στον πολιτισμό, είναι τέτοια η προσφορά του στην τέχνη, είναι τέτοια η προσφορά του στη μουσική. Είναι τέτοια η προσφορά του στους αγώνες του ελληνικού λαού, που νομίζω ότι τα λόγια είναι φτωχά. Αν σκεφτούμε μόνο, και ίσως τα ελληνικά εδώ μας βοηθάνε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, φανταστείτε, όταν να κινείται και να ζει και να δημιουργεί και να παράγει και να αντιστέκεται και να υποφέρει και να παθιάζεται και να ζει τη ζωή του και να μας κάνει όλους να ζούμε τη ζωή μας μαζί του, μεταξύ άξιον εστί και επιταφείου. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ξένη γλώσσα να μεταφέρετε τόσο απλά αυτό που σας λέω, το άξιον εστί και τον επιτάφιο. Και τα λέω σχηματικά. Ναι. Ανάμεσα στον Ελίτη και στο Ρίτσο. Δεν ξεχνώ κανέναν άλλον βεβαίως, μεγάλο, που δούλεψε μαζί του, που τον μελοποίησε, που τον ζωντάνεψε, που τον έκανε κτήμα του λαού. Αυτό ακριβώς. Είναι και είμαστε τόσο μεγάλος, ώστε στο αφιέρωμά σας, αυτό το μικρό και σύντομο, φαντάζομαι θα υπάρξουν πολλά άλλα. Πάρα πολλά, θα είναι όλη η μέρα η σημερινή και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά και σε αυτή την προσέγγιση, μην ξεχνάτε ότι είναι ένας άνθρωπος του οποίου η διαδρομή είναι η διαδρομή σχεδόν 100 χρόνων αυτού του τόπου. Ζώντας, γιατί ήταν η πραγματική ιστορία, την έζησε την ιστορία, τα τραγικότερα γεγονότα του περασμένου αιώνα, και κατάφερε όλον αυτό τον πόνο, τη δυστυχία, τον καημό, να τον βάλει μέσα από την ποίηση και μέσα από την μουσική του, μελοποιώντας την ποίηση των μεγάλων μας ποιητών, αλλά και από το εξωτερικό, Νερούδα, Λόρκα. Πάντα όμως αγωνιζόμενος. Αγωνιζόμενος, αναφερόμενος στον αγωνιζόμενο λαό επίσης, κυρία Κανέλη, και να το κάνει κτήμα του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε να μείνουμε στα μεγάλα μεγέθη, όπως θέλει ο ίδιος, στο γέρμα της ζωής του, στα μεγάλα μεγέθη. Τα μεγάλα μεγέθη αυτού του τόπου είναι οι αγώνες του. Είναι η ιστορία που έγραψε με το αίμα του. Και είναι ο ίδιος που ζήτησε να αφήσει αυτό τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Επομένως ήταν ωραίος ως Έλλην και μεγάλος ως κομμουνιστής. Τεράστιος. Ως πολιτισμικό μέγεθος είναι μια παγκόσμια αξία και κληρονομιά ο Μίκης Θεοδωράκης. Και θα είναι πραγματικά και δικαιωματικά στη χωρία των αθανάτων. Θα μεγαλώσουν γενιές επί γενεών και θα μπορούν να καταλάβουν πώς ένα χελιδόνι κάνει την άνοιξη ακριβή. Και αυτού του είδους την ακρίβεια δεν τη μετέφρασε σε τίποτε άλλο παρά σε πολύ μεγάλη τέχνη. Ακριβώς. Επίσης, κυρία Κανέλη, νομίζω ότι ήταν αυτός που κατάφερε να κάνει την πολιτική αγώνα και τον αγώνα να το κάνει μουσική, με έναν τρόπο που μόνο αυτός μπορούσε να το κάνει. Και επαναλαμβάνω, όλο αυτό να είναι κτήμα του λαού. Όσο κι αν μοιάζει δύσκολο, με μια μουσική που έπαιζε, που έφτιαχνε, συμφωνική. Έβαλε μέσα στη συνέχεια το μπουζούκι. Και όλο αυτό το μείγμα, βάζοντας και την ποίηση, που για κάποιους μπορεί να φαίνεται απόμακρο και δύσκολο, να το βάλει στο στόμα των Ελλήνων, να τραγουδιέται στην καθημερινότητά του. Είναι το προνόμιο που έχουμε επίσης ως λαός, νομίζω, οι Έλληνες. Άλλοι να είναι 2-3 λαοί στον πλανήτη, να τραγουδούν ποίηση στην καθημερινότητά τους. Κομμουνιστής άνθρωπος, μόνο το λαό μπορούσε να υπηρετήσει και να σκεφτεί. Και μόνο για αυτόν να αγωνιστεί. Και επιτρέψτε μου να σας πω, όταν ο Μίκης έλεγε λαός, δεν εννοούσε μόνο τον ελληνικό. Εννοούσε τον εργαζόμενο λαό όπου γης. Και το απέδειξε αυτό. Εξού και ο Νερούδα, εξού και όλοι οι μεγάλοι ξένοι με τους οποίους συνέδεσε τη ζωή, την τέχνη
και τη μοίρα του. Yeah. Δεν ξεχώριζε λαούς ο Μίκης. Όχι. Ξεχώριζε από τον ελληνικό λαό τα ωραιότερα του πράγματα. Αυτά που τον έκαναν αξιονεστή. Το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχει η αξιοσύνη αυτών των πραγμάτων. Είναι πως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα από το Μίκη. Ακριβώς αυτό είναι, κυρία Κανέλη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε λίγο από αυτό το συρτάκι που κατάφερε να χορεύει, να κάνει ο Μίκης να χορεύει όλος ο πλανήτης μέσα από το Ζορμπά, εκτός μου, από τον Άντωνη Κλή. Αφού κλείνετε έτσι, επιτρέψτε μου να κλείσω με κάτι άλλο. Ότι της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός δεν πρόκειται να δικήσει το Μίκη Θοδωράκη. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να μην τον αδικήσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανέλη.